εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως πολίτες, γιατί βλέπω πολλούς πολίτες εδώ, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια εργάσιμη ημέρα και σε ώρα δύσκολη, έχουν έρθει εδώ για να παραστούν στα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης ασφαλείας της Δυτικής Αττικής, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς. Θέλω να σε εκφράσω τη μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα στην πόλη σας, στο Δήμο σας, με αφορμή τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο για την παραχώρηση αυτών των εγκαταστάσεων. Όπως επίσης και για την παράδοση 8 νέων περιπολικών που θα ενισχύσουν την προσπάθεια που καταβάλουν οι αστυνομικοί, άνδρες και γυναίκες, για την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία. Γιατί η ασφάλεια, φίλες και φίλοι, πάνω απ' όλα είναι ένα δικαίωμα. Ένα δικαίωμα που αφορά ανεξαιρέτως όλους τους πολίτες. Όχι μόνο αυτούς που κατοικούν σε εντός εισαγωγικών προνομιακές περιοχές. Όχι μόνο σε όσους έχουν υψηλά εισοδήματα. Σε όλους ανεξαιρέτως. Και γι' αυτό, υπό μία έννοια, η εδραίωση αυτού του αισθήματος, το αισθήματος της ασφάλειας στις περιοχές με υψηλά κρούσματα παραβατικότητας και εγκληματικότητας στο παρελθόν, θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο μία υπόθεση επιχειρησιακής επάρκειας της ελληνικής αστυνομίας, αλλά είναι ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την ίδια την κοινωνική συνοχή, ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την ισότητα και την δικαιοσύνη σε μια κοινωνία, που αφορά στο τέλος τη δημοκρατία στον τόπο μας. Διότι ασφάλεια και δημοκρατία είναι δύο έννοιες αλληλοσυναρτώμενες. Για να το πω πιο απλά, μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς ο πολίτης, ο κάθε πολίτης, να είναι και να αισθάνεται ασφαλής. Αλλά και την ίδια στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς η αστυνομία να είναι και να αισθάνεται δημοκρατική. Υπάρχει μια άλλη αντίληψη που δεν βασίζεται στην καταστολή. Δεν έχουμε τον πολίτη απέναντί μας, αλλά θέλουμε να είμαστε δίπλα του εκεί που αισθάνεται ότι πρέπει ο αστυνομικός να είναι δίπλα του. Από αυτή την έννοια, αυτός είναι και ένας από τους λόγους της παρουσίας μου σήμερα εδώ στα Φωταγγέλια. Για να εξάρω την πρωτοβουλία του Δημάρχου και του Δήμου της Φυλής, για να δηλώσω τη σημασία και την προτεραιότητα που αποδίδει η κυβέρνηση στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και για να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την ηγεσία, αλλά κυρίως τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούν εδώ στην υποδιεύθυνση της Δυτικής Αττικής. Διότι πρόκειται για ανθρώπους με υψηλή αίσθηση καθήκοντος και με επαγγελματισμό που ενεργούν καθημερινά για την διασφάλιση, την διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών τόσο στο Δήμο Φυλής, όσο όμως και συνολικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Σήμερα λοιπόν κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την εδραίωση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών, για την τήρηση του νόμου και την διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης. Ο οδηγός μας σε όλη μας τη δράση στα ζητήματα της ασφάλειας είναι ο σεβασμός αυτού του αγαθού, στο οποίο έχει δικαίωμα ο κάθε πολίτης ξεχωριστά.
Και φυσικά η υποχρέωση της πολιτείας είναι να παρέχει αυτό το αγαθό σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και θέλω να το τονίσω αυτό το σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Διότι στη χώρα μας δυστυχώς για χρόνια αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Για δεκαετίες παρατηρήθηκαν δύο σημαντικές ρευλώσεις, οι οποίες προκάλεσαν πολλαπλά προβλήματα, τα οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Η πρώτη στρέβλωση αφορά την επιλεκτική αστυνόμευση. Ολόκληρες περιοχές της χώρας, είτε λίγα λεπτά από την πρωτεύουσα, είτε στην περιφέρεια, πρακτικά αγνοήθηκαν ως προς την παροχή επαρκούς και αποτελεσματικής αστυνόμευσης. Και φυσικά γι' αυτό δεν ευθύνονται τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, αλλά ήταν μια συνειδητή επιλογή των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών, οι οποίες ίσως θεωρούσαν ότι η ασφάλεια των πολιτών σε κάποιες περιοχές ήταν σημαντικότερη από ότι η ασφάλεια κάποιων άλλων πολιτών σε κάποιες άλλες περιοχές. Η δεύτερη στρέβλωση αφορά την εφαρμογή μιας πολλές φορές αδιέξοδης και την επιμονή στην εφαρμογή για χρόνια μιας πολλές φορές αδιέξοδης και αναποτελεσματικής κατασταλτικής πολιτικής, η οποία κατά κανόνα υιοθετούνταν μετά από τραγικά γεγονότα και ενοχοποιούσε συλλήβδη κοινωνικές κατηγορίες ή ομάδες πολιτών. Και φυσικά τα κριτήριά της δυστυχώς δεν ήταν ποτέ, σχεδόν ποτέ επιχειρησιακά, αλλά πρωτίστως ιδεολογικά. Για μας όμως είναι καθήκον κάθε πολίτης αυτής της χώρας, όπου και αν βρίσκεται, να νιώθει ασφαλής και προστατευμένος απέναντι σε κάθε μορφή κίνδυνο. Διότι για μας, και πιστεύω για όλους έτσι πρέπει να είναι, δεν υπάρχουν πολίτες πολλών κατηγοριών, όπως δεν υπάρχουν και περιοχές πολλών κατηγοριών. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ελληνική αστυνομία έχει άξια και ικανά στελέχη σε κάθε γωνιά της χώρας, έτοιμα να επιτελέσουν το καθήκον τους με αυταπάρνηση και με ανιδιοτέλεια. Γι' αυτό άλλωστε και το τελευταίο διάστημα, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, έχουμε αυτές τις πολύ σημαντικές επιτυχίες.